Ο Ιούλιος και ο Αύγουστος θεωρούνται από τους πιο δύσκολους μήνες για αιμοδοσίες, καθώς πολλοί είναι εκείνοι που προγραμματίζουν τις διακοπές τους. Ωστόσο, ο πρόεδρος του Συλλόγου Αιμοδοτών, η Αγάπη, αναφέρει ότι η ανάγκη για αίμα συνεχίζεται το καλοκαίρι, καθώς πολλά είναι τα άτομα που χρειάζονται μεγάλες ποσότητες αίματος. Το καλοκαίρι όντως είναι μια δύσκολη εποχή για την αιμοδοσία. Κυρίως μετά τα μέσα Ιουλίου και ο μήνας Αύγουστο. Και αυτό γιατί ο περισσότερος κόσμος έχει προγραμματίσει, συνήθως προγραμματίζει τις διακοπές του ή την ξεκούρασή του, έτσι, γιατί λόγω της οικονομικής κρίσης δεν ξέρουμε πλέον πόσοι πάνε διακοπές, έχει κανονίσει να ξεκουραστεί και δεν έχουμε τέτοια μεγάλη προσέλευση προς τις αιμοδοσίες. Βέβαια δεν αντιμετωπίζουμε τόσο μεγάλο πρόβλημα όπως αντιμετωπίζουν άλλες περιοχές της χώρας στην Ξάνθη. Όμως παρόλα αυτά πρέπει να κάνουμε μια έκκληση, τουλάχιστον σε αυτούς που μένουν στην Ξάνθη, κάποιους που θα φύγουν τις επόμενες μέρες, προτού φύγουν, ας πάνε να δώσουν λίγο αίμα. Και αυτό γιατί όντως είναι μια δύσκολη περίοδο για τους ασθενείς, κυρίως για τα πολυμεταγγιζόμενα άτομα, τα παιδιά της μεσογειακής ανεμίας, αλλά και τους λευκαιμικούς και τους καρκινοπαθείς. Και έχουμε και την ιδιαιτερότητα στην Ξάνθη ότι έχουμε μια ελάττωση του αιμοδοτικού αίματος συγκεκριμένη περίοδο, τουλάχιστον μέχρι τις 8 Αυγούστου, λόγω ότι οι μουσουλμάνοι συμπολίτες μας, λόγω του Ραμαζανιού, και είναι λογικό, δεν έχουμε την προσέλευση που είχαν τους προηγούμενους μήνες, λόγω της νηστείας. Έτσι. Όταν ένας οργανισμός είναι και καταπονημένος, είναι δύσκολο και δεν είναι και σωστό να πάει να δώσει αίμα στην αιμοδοσία. Άρα καλούμε τους συμπολίτες μας, τους χριστιανούς, να πάνε τουλάχιστον μέχρι τις 10 Αυγούστου να δώσουν το αίμα τους προτού φύγουν οι διακοπές για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε όσους έχουν την ανάγκη αυτού του αίματος. Ακόμη ο ίδιος ελπίζει να μην προκύψει πρόβλημα με τον ιό του Δυτικού Νείλου στην περιοχή μας. Ελπίζουμε και αυτό ελπίζουμε να αυτή η ευχή να ευοδοθεί, να μην έχουμε πρόβλημα με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ακόμα δεν έχει ξεσπάσει στην περιοχή μας, αλλά ήδη καθημερινά από το Κελπνό βγαίνουν ανακοινώσεις για περιοχές που έχουν αποκλειστεί, ακόμα και να φανταστείτε Δήμος μέσα στη Θεσσαλονίκη, ο Δήμος Αμπελοκήπων, που ήταν έκπληξη για μας, γιατί συνήθως οι πιο επίφοβοι είναι οι Δήμοι και οι περιοχές, όπως το Δήμο Αυδείρων, η περιοχή του Πορτολάγος. Δεν περιμέναμε σε μια αστική περιοχή όπως ο Δήμος Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης να έχουν κρούσμα ιού του Δυτικού Νείλου. Ελπίζουμε ότι να μην έρθει προς τα εδώ, το απευχόμαστε, αλλά θα δούμε τι θα κάνουμε αν θα έχουμε τέτοια περίπτωση. Καταλήγοντας, ο κύριος Παπαχρόνης σημείωσε ότι μπορεί ως τώρα να μην έχουν παρατηρηθεί αξιοσημείωτες ελλείψεις σε αίμα, καθώς μειωμένα είναι ευτυχώς τα έκτακτα περιστατικά στο νοσοκομείο της Ξάνθης, που χρήζουν σημαντικές ποσότητες αίματος.